Κύριε Πέγκα. Κυρία Πρόεδρε. Και ο κύριος Μπούτσης. Στο τροποποιημένο άρθρο 3 της ΑΛΜΕΚΕΣ, εάν το τηρούσαμε, βέβαια εγώ δεν το ψήφισα, το ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο, είχαμε πει ότι κάθε απόφαση της ΑΛΜΕΚΕΣ θα περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση. Γιατί ο κύριος Σαλκίδης επέμενε να γίνεται να ψηφίζεται, αυτό δεν μπορούσε να γίνει και είχαμε πει να ενημερώνεται. Αυτό δεν τηρήθηκε. Σας λέω λοιπόν ότι αν τηρούνταν αυτό θα αποφεύγονταν πολλά πράγματα που συνέβησαν στις παραλίες. Τώρα, το ερώτημά μου είναι άλλο. Είχαμε πληροφορία ότι υπήρχαν κάποια τιμολόγια στην ΑΛΜΕΚΕΣ. Το λέω αυτό επειδή εδώ είναι ο κύριος Χαρίτος. Περισσότερο για τον κύριο Χαρίτο, γιατί όταν ήταν πρόεδρος ο κύριος Χαρίτος αναφέρονται. Είναι βέβαια και ο κύριος Αδάμης εδώ, ο τωρινός πρόεδρος, και ο κύριος Κωνσταντέλος, που μπορούν να μας ενημερώσουν. Γράφηκε, είχα μάθει ότι κάποια ποσότητα μεγάλη, ντομάτας, τόνι ντομάτας, αριθμός άλλων οπωρικών κλπ. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ο αριθμός και η τόνι ντομάτας σε ένα τιμολόγιο, αν μπορούσαν να μπουν αυτά. Σημασία έχει όμως ότι αυτά είναι απλήρωτα. Και διαμαρτύρεται ο κόσμος, που ξέρω, έτσι έχω μάθει ότι ο κόσμος είναι στενοχωρημένος γιατί δεν έχουν πληρωθεί. Και λέω, αν μπορεί να μας πληροφορήσει κάποιος από την ΑΛΜΕΚΕΣ, γιατί να μην πληρώνονται αφού είναι αναλώσιμα. Είναι ήδη αναλώσιμα. Προκειμένου να γίνει ένα έργο, εντάξει, μπορεί να καθυστερήσει, δεν έχουμε λεφτά. Αλλά για κάποιους τόνους ντομάτας. Τόνο. Γράφηκαν τώρα 3.500 αγκούρια, δεν ξέρω αν είναι διπλά ή μονά αυτά. Αν είναι διπλά πάει 7.000 αγκούρια και λοιπά. Και θα μπορούσε να ενωθεί το ένα το ακιώστη με το άλλο. Αν αναφέρονται, από ό,τι έμαθα, αναφέρονται για τα ακιώστη της. Στην Ισπανία ή στην Ιταλία, που το κάνουν κάπου, σε μια πολύ της Ιταλία. Ο Δήμος, έτσι, δηλαδή χειριζόνταν οι ΑΛΜΕΚΕΣ αυτά τα ακιώστη. Μάλιστα, μου είπαν ότι δεν υπήρχε και δεν υπήρχε τόση ντομάτα αναλώσιμη, ας πούμε. Τέλος πάντων, σημασία περισσότερο έχει γιατί είναι πληρωμένα, προβλέπεται να πληρωθούν. Όταν θα έρθει η κύριε Πέγκα ο απολογισμός, θα τα πούμε όλα αυτά. Όχι. Υπάρχει τέτοιο τιμολόγιο. Το θέμα είναι το εξής. Είναι απλήρωτοι άνθρωποι. Όχι στον απολογισμό. Τον απολογισμό δεν το κάνατε ποτέ. Όχι ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Χαρίτο, και αυτό λέγεται, το λέει και στον κύριο Αδάμη. Το ψηφισμένο άρθρο 3 λέει σε κάθε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα έρχεται προς ενημέρωση. Μας ενημερώσατε ποτέ. Εδώ πήγαν οι κατίνες, έγιναν τόσα πράγματα και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει ιδέα. Και οι αποστηρτήσαντες δεν μας είπαν τίποτε και ο εκδιοκτής δεν μας είπε τίποτε. Έτσι. Δηλαδή είμαστε εδώ πέρα και το λέμε, το ξαναλέμε. Λοιπόν, δεν επειδή κοντεύουμε μία ώρα από την ώρα που σχεδόν ξεκινήσαμε, παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει κάποιος που γνωρίζει αν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο... Τώρα και στο παρατηρητή, βέβαια. Ότι είναι απλήρωτη γενικά. Ναι, κύριε Αδάμη, θέλετε να πείτε κάτι. Γεια σας και από μένα. Ναι. Δεν θα γενικευτεί η συζήτηση. Σας το λέω, θα δοθεί απάντηση και τελειώνει εδώ και ο κύριος Κατσούλης μετά μία ερώτηση. Καταρχήν, η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αλλαγή του άρθρου 3 και ό,τι απόφαση πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ δεν ήρθε σε εμάς να την έχουμε στα γραφεία. Δεν έχει έρθει. Δεν έχει έρθει. Ό,τι έχει σχέση... Μιλάνε για έκπληξη, δηλαδή. Τι θέλετε να πείτε. Με τον καινούριο χρόνο. Καταλαβαίνω αυτό, τι είναι μορφή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προς την Πρόεδρο, πού είναι. Δεν μου έχει έρθει, τι να απαντήσω. Ένα, το Μιχάλη, ξέρω και δεν το Μιχάλη, η απόφαση αυτή είχε αφορά την αλλαγή που έγινε στο καταστατικό. Δεν πρέπει να το ξέρουμε στο. Και την αλλαγή του καταστατικού, πώς την κάνατε, αν δεν είχατε την απόφαση. Εσείς το κάνατε. Εσείς την κάνατε την αλλαγή στο καταστατικό. Με τι. Δεν έχει γίνει ακόμα. Δεν έχει αλλάξει. Από πού σας ζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο? Εγώ δεν ήμουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν ήξερα τι να απαντήσω. Γιατί δεν με είχε ενημερώσει ο δικηγόρος. Δεν ήξερα τίποτα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Άλλο ήταν ο δικηγόρος εδώ όμως. Ναι, εγώ ήμουν ανημέρωτος. Γι' αυτό και δεν ήρθα. Να πω τι. Να με βρίζετε. Αφού δεν ήξερα να απαντήσω. Τι να έρθω να κάνω. Άρα το καταστατικό δεν έχει αλλάξει.
Πώς δεν έχει αλλάξει, δεν μπορεί να είναι. Για τις ντομάτες. Τα παραλένε κάποια πράγματα, γύρω στους 2,5 τόνους είναι οι ντομάτες, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν τα έχω λέξει. Ήτανε όντως τόσο είναι, είναι παλιά τιμολόγια. Και τα αγκούρια είναι 1777. Αυτό θα ρωτήσετε τον κύριο Αβραμίδη, που έχει κόψει το τιμολόγιο, που, που έρχεται και σου ζητάει τα λεφτά. Δεν είναι μόνο αυτά, είναι πολλά. Είναι πολλά. Λοιπόν, Σάμι, εσείς ως πρόεδρος μπορείτε να αναλάβετε την πρωτοβουλία με τον καινούριο χρόνο, τις πρώτες εβδομάδες του Γενάρη, να μας κάνετε ένα δημοτικό συμβούλιο εδώ και να μας ενημερώσετε. Είπα και προηγουμένως, όποτε... Εντάξει, επειδή το έχουμε δει, Μαρκέ, είχαμε πει ότι όταν τελειώσει η Ελιές να τον βρούμε... Εμείς θα το βάλουμε. Εντάξει. Πότε μπορεί ο πρόεδρος να βγάλει συμβούλιο, παιδί μου. Μετά την ημερομηνία. Τώρα δεν μπορώ να προγραμματίσω. Μετά την γιορτή γάλερ. Δεν πάει και πολύ μακριά. Μέσα στο Γενάρη.